με το κύριο Νίκο Κοκάλα, εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Βλέπουμε εδώ τα πλοία να φεύγουν. 44 δρομολόγια θα εκτελεστούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε το γύρισμα, θα μου επιτρέψετε να πω, του όπου φύγει, φύγει, μέρος δεύτερον. Μετά το Πάσχα είναι η Πρωτομαγιά, όπου φεύγουν κατά ρυπά, κύριε Κοκάλα. Φεύγουν και έχουμε 80% πληρότητα για όλους τους νησιωτικούς προορισμούς από το λιμάνι του Πειραιά, 100% πληρότητα για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Είναι οι πρωταθλητές. Καλή σας ημέρα και από εμένα. Όντως η αυξημένη κίνηση που ξεκίνησε από την εβδομάδα, πριν τη μεγάλη εβδομάδα, από τις 15 του μηνός, συνεχίζεται και τώρα. Συγκεκριμένα από τις 15 Τετάρτου μέχρι και προχθές είχαν αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά 190.000 περίπου επιβάτες. Δεν πρέπει να λησμονούμε και τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, γιατί σε σχέση με το 2021 στο μεν λιμάνι της Ραφίνας είχαμε μια αύξηση περίπου στο 600%, 580 συγκεκριμένα %, και στο λιμάνι του Λαβρίου 340%. Από το λιμάνι του Πειραιά. Ναι, πολύ μεγάλα νούμερα. Και κοιτάγαμε εδώ τα στοιχεία. 40-42.000 περίπου ταξιδιώτες μπορούμε να υπολογίσουμε ότι δεν έχουν επιστρέψει. Έχουν βρει είτε το χρόνο, είτε φυσικά και τα χρήματα για να παραμείνουν στους προορισμούς τους. Ακριβώς. Δεν μπορώ να γνωρίζω τους ακριβείς λόγους. Όχι, τους λόγους, αλλά 40-42.000 παρέτειναν τις διακοπές. Ακριβώς. Είναι περισσότεροι από 40.000 επιβάτες που έχουν παραμείνει στους προορισμούς τους, στα νησιά που έχουν επιλέξει. Και σήμερα λοιπόν σε αυτό με ρωτήσετε αρχικά. Να πούμε και κάτι ακόμα, θα σας δώσω το λόγο. Πρωταθλητές τις ημέρες του Πάσχα, με τα στοιχεία που έχουμε, και είναι αξιόπιστα έτσι, είναι επίσημα στοιχεία, είναι η Μύκονος, η Ρόδος. Είναι εντυπωσιακό ότι η Ρόδος είναι κοντράρι τη Μύκονο φέτος, θα μας πει ο κύριος Κοκάλας επ' αυτού. Μπράβο. Και κλασικά Πάρον, Άξο, Σαντορίνη. Η Ρόδος τόσο πολύ φέτος. Όντως, ανέλπιστα. Έφτασε τη Μύκονο. Όντως, ανέλπιστα η Ρόδος, ο προορισμός της Ρόδου μέχρι στιγμής είναι σε πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των επιβατών. Συνεχίζεται, δηλαδή, είδαμε και αυξημένη ζήτηση την περίοδο του Πάσχα. Τη βλέπουμε και τώρα και το τριήμερο αυτό, αλλά γενικά και όλη την εβδομάδα. Τα πλοία που αναχωρούν για Ρόδο, τουλάχιστον μόνο το συγκεκριμένο προορισμό, φεύγουν με πολύ μεγάλη πληρότητα, σχεδόν στο 100%. Όσον αφορά, δηλαδή, αυτό μέρος τα αρχικά, βλέπουμε ότι για από σήμερα και τις επόμενες μέρες και αύριο δηλαδή, τα πλοία που φεύγουν για Κρήτη, Αιγαίο και Κυκλάδες φεύγουν με πληρότητα περίπου 80%. Τα αντίστοιχα πλοία που φεύγουν για Αργοσαρονικό σήμερα και αύριο περίπου στο 100%. Και η μεγάλη επιστροφή αναμένεται τη Δευτέρα, από την ερχόμενη Δευτέρα των επιβατών. Τα μέτρα, έτσι. Απλώς η διαφορά είναι ότι δεν γίνεται ο έλεγχος από τους λιμενικούς με τα νέα μέτρα. Καλά, θα γίνεται τώρα φεύγουν γεμάτα τα πλοία, ρε Φάνη, τώρα εντάξει. Από 1η Μαΐου μόνο η μάσκα θα μας μείνει. Βέβαια, ναι, τα πιστοποιητικά μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να το... Για τις μην ξεχνούν ότι Φάνη. Πρέπει τα πιστοποιητικά να τα έχουν. Για την ώρα, ναι, πρέπει. Φυσικά, να δούμε και τις αυξήσεις των εισιτηρίων. Γιατί μας λέτε τώρα για 560% αύξηση στο λιμάνι της Ραφίνας η κίνηση, και αυτό το βλέπουμε παρά τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά. Υπάρχουν, έχετε παρατηρήσει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά? Κάναμε μία έρευνα, ήταν από 10-30%. Υπάρχουν αυξήσεις, το γνωρίζουμε ως φορέας αυτό και το παρακολουθούμε κιόλας, προκειμένου να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση αυξήσεων, να εφαρμόζονται διατάξεις νομοθεσίας. Όσον αφορά, συγγνώμη γιατί ήταν σημαντικό αυτό για τα μέτρα που μου είπατε πριν, δεν πρέπει να τα λησμονούμε, ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά τουλάχιστον τις ημέρες αυτές δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πρέπει οι επιβάτες να έχουν μαζί τους τα υγειονομικά, τις υγειονομικές βεβαιώσεις. Είτε βεβαιώσεις εμβολιασμού, καλό ταξίδι είτε στον κόσμο. Είτε PCR αναλόγως το τι επαιτείται. Να περάσει καλά, να ξεχάσει, να ξεσκάσει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.